Έληξε η ιστορία, έτσι. Πρώτον, Μπορεί είναι από ό,τι φαίνεται η 11η σερή εκλογική νίκη του Ρετζέπ Εμπέρντοα. Όταν θα προστατευτεί από την πολιτική, θα είναι ένα ε, πρόεδρο που δεν θα έχει χάσει ποτέ εκλογέ. Δεύτερον, όπω έχει ήδη προαναγγείλει, αύριο τα νικητήρια θα είναι στην Αγία Σοφιά, στο τζαμί της Αγία Σοφία, όπου σαφώ και ρητό έχει προαναγγελθεί, θα μιλήσει με όρου άλωση. Είναι, είναι η 29η Μαου, είναι η επέτειο άλλωση τη πόλη. Ξεκινάει μια πενταετία λοιπόν η οποία δεν θα είναι καθόλου ήρεμη, χαλαρή και νικητήρια, αλλά με βάθεμα στόχων, με επιτάχυνση, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει όταν κανεί επιταχύνει πάρα πολύ γρήγορα. Ω προ προκειμένου να δημιουργήσει πλέον μια κληρονομιά πολύ μεγαλύτερη απλώ ενό Προέδρου που είχε αλλεπάλληλε εκλογικέ νίκε. Τρίτον, λέμε δυτική αντιδυτική. Μιλήσαμε πριν για Ρωσία, όμω θυμίζω ότι ο Ερντογάν και η Τουρκία του πουλούσαν όπλα και στην Ουκρανία. Το δυτική-αντιδυτική είναι ένα τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα οι δυτικέ χώρε. Εμεί και όλοι οι άλλοι. Όλοι οι υπόλοιποι βλέπουν έναν πολυπολικό κόσμο που όλοι συνεργάζονται με όλου, και ενίοτε κάποιοι από αυτού διερωτώνται γιατί αυτή η δυτική συμμαχία ακόμα θεωρεί ότι έχει την πρωτοκαθεδρία και ότι μπορεί να μα το υπαγορεύει. Mm -hmm. Με αυτού του όρου λοιπόν, αυτού του ότι όλοι συνεργάζονται με όλου, επί παραδείγματι πλέον ο Ερντογάν με τον Άσαντ, μπορεί να δούμε πάρα πολύ σύντομα. Mm -hmm. Γίνεται το παιχνίδι, έξοδος από το ΝΑΤΟ αποκλείεται διότι το ΝΑΤΟ χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε την Τουρκία και αυτή τη στιγμή η δυνατότητα μόχλευσης, η δυνατότητα πίεσης, λέβερας της Τουρκίας είναι δυνητικά απεριόριστη έναντι της Δυτικής Συμμαχίας με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα ελληνοτουρκικά. Έχεις μια Τουρκία κατησχημένη με σχεδόν απεριόριστη δυνατότητα διαπραγματευτικής ισχύως έναντι μιας δύσης που την χρειάζεται ω έστω και κατά το ίμιση να το στο νότο του ευξήνου πόντου τη Μαύρη Θάλασσα, όπου και παίζονται θα έχει όλα. Θα ενδιαφέρον σε Κάποια άλλη εκπομπή, μια και ο τηλεοπτικό χρόνο έχει λήξει, έχει τελειώσει. Θα κάνω ναι. μια ακόμα ερώτηση στον Α. κύριο Μητραλέξη, αν μου επιτρέψει, Παύλο. Βεβαίω, εννοείται. Απλά θα ήθελα να πω ότι σε μια άλλη εκπομπή θα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε και αν η Ελλάδα μπορεί να οχυρωθεί με κάποιο τρόπο απέναντι σε αυτή την Τουρκία που όντω φαίνεται τόσο πανίσχυρη. Θα είναι αυτό σαν ερώτημα. Είσαι. Καλά, πανίσχυρη. Θα, θα μου επιτρέψει πανίσχυρη. Διαπραγματευτικά, δε, δεν διαπραγματευτικά εννοώ. Ούτε διαπραγματευτικά. Δεν νομίζω ότι είναι πανίσχυρη. Νομίζω ότι ε, το τουρκικό ανατολίτικο παζάρι που λέμε καταφέρει να το πουλήσει πολύ καλά ο Τούρκο ότι είναι πανίσχυρη δεν είναι η Τουρκία. Ε, Όπω καμία χώρα στον κόσμο δεν είναι. Δεν Πανίσχυρη είναι, δεν είναι. Όμω δεν βλέπω τι θα ήταν αυτό που ο θα μπορούσε να γίνει. Ο συσχετισμό των συνεργασιών είναι, και των ναι. συμμαχιών είναι αυτέ που αλλά μπορεί να αλλάξουν το, το πεδίο επί τη ουσία. Αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην Τουρκία. Ε, την ώρα που διάβαζα αυτό που είπε το Bye Μπέι Bye Κεμάλ, μου λέγατε στο, στο διάλειμμα ότι είναι διτό. Δεν είναι μόνο ο κ. Ντάρογλου. είναι Είναι και ο Κεμάλα Τούρκ. Τους... Ε, δηλαδή λένε... είναι, είναι ένα νέο Ατατούρκ. Γιατί ο Ατατούρκ σημαίνει ο πατέρα των Τούρκων, έτσι. Η φιλοδοξία είναι, είναι... πολύ μεγαλύτερο από τον Ατατούρκ. Αυτό βλέπουμε ξεκάθαρα. Στην ηγεσία τη Τουρκία είναι πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα ο Ερντογάν από ότι Ατα... ήταν ο Ατατούρκ. Μακάρι να είναι μόνο χρονικό το ζήτημα. Ναι. Ε, η Τουρκία έχει αλλάξει τόσο πολύ που κανεί δεν τολμάει ναι. να προτείνει μια επιστροφή στο κεμαλικό μοντέλο. Και πλέον το στίχημα δεν είναι να είναι ισοϊψή του Ατατούρκ αλλά νομίζω να υποκατασταθεί πλήρως η κληρονομιά του, δηλαδή η δημοκρατία των Δεύτερων, η αντιπολίτευση στον ίδιο τον Κεμάλατα Τούρκ το 1920-1923, η νίκη της να είναι πλέον τελεσίδικη, ιστορική και για πάντα. Αυτά τα στοιχήματα, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλα βέβαια, έχουν και τη δυνατότητα φοβερών κινδύνων, φοβερών στραβο, στραβοπατημάτων... Ε, πόσο δε μάλλον ακόμη και σε ένα παζάρι με τη Δύση, που μην ξεχνάμε βέβαια ότι μία πλευρά είναι, έχει πολύ αιώνια εμπειρία στο παζάρι. Ναι, σωστό. Λοιπόν, ε, Παύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.